Θα διαβάσουμε από ένα ψαλμό κάτι σήμερα, αδερφοί, και μετά θα συνεχίσουμε με τη χάρη του Θεού από τον ψαλμός Ρο, σελίδα 560. Ο ψαλμός Ρο είναι ο ψαλμός 100. Μικρός είναι, δόξα στον Κύριό μας. Αλλά αλλάξατε εις τον Κύριο πάσα η γη. Δουλεύσατε εις τον Κύριο εν εφροσύνη. Έλθετε ενώπιον αυτού εν αγαλιάσει. Γνωρίσατε ότι ο Κύριος είναι ο Θεός. Αυτός έκαμε εμάς και όχι εμείς. Εμείς είμεθα λαός αυτού και πρόβατα της βοσκής αυτού. Εισέλθετε εις τας πύλας αυτού εν δοξολογία, εις τας αυλάς αυτού εν ύμνο. Δοξολογείτε αυτόν, ευλογείτε το όνομα αυτού. Διότι ο Κύριος είναι αγαθός. Εις τον αιώνα μένει το έλεος αυτού και ως γενεάς και γενεάς η αλήθεια αυτού. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί, για την αλήθειά του. Για το λόγο του τον Άγιο, αδερφοί, που πραγματικά εμφυτεύθηκε μέσα στις καρδιές μας, μεγάλωσε, αδερφοί μου, και έφερε πραγματικό και αληθινό καρπό. Ο αλλαγμός, αδερφοί, δεν είναι να προσεύχομαι μέσα μου αυτά που λέω να τα ακούει ο εαυτός μου, θα μου πεις δεν ακούει ο Θεός. Αλλά αλλάζω σημαίνει, αδερφοί, ψώνω τη φωνή προς τον ύψιστο, προς το παντοδύναμο και μεγαλοδύναμο Θεό. Αλλαγμός, δηλαδή με φωνή δυνατή, με φωνή βροντερή. Κράζω προς τον Θεό, ευχαριστώ τον Θεό, προσεύχομαι προς τον Θεό. Ο Κύριος μας στην επίγεια ζωή του, αδερφοί, με κραυγές λέει προσευχόνταν προς τον Θεό. Και με τα δακρύων, είναι πολύ φοβερό, αδερφοί. Γιατί ήξερε τι τον περίμενε και ήξερε, αδερφοί, τι έργο και τι σχέδιο είχε να φέρει εις πέρας. Ο Θεός θέλει τον αλλαγμό από το λαό του, αδερφοί μου. Και τη δοξολογία και την ευχαριστία που θέλει να εκφραζόμαστε, αδερφοί, όπως είμαστε μπροστά εις τον Θεό. Γιατί πολλές φορές στην προσευχή όταν ερχόμαστε ή πάμε, μας βάζει ο διάβολος στον ύπνο, το ξέρετε. Μας απασχολεί με διαλογισμούς, τα προβλήματα, τα ζητήματα, τα αιτήματα και έχει και συνέχεια αυτό, αδερφοί. Ούτε ένα αλληλούια δεν βγαίνει από το στόμα του πιστού, ούτε μια ευχαριστία, δοξολογία, ας το ξεχάσουμε. Θα πρέπει να δοξάσουμε τον Κύριο και να τον ευχαριστούμε για τα ελέη του, για την αγάπη του και για όλα αυτά που έχει κάνει στη ζωή μας, αδερφοί. Δεν είναι και λίγα. Εμείς απλώς τα ξεχνάμε, αδερφοί μου. Όταν έρχεται η δύσκολη μέρα, ξεχνιούνται όλα τα άλλα τα καλά. Κάθε δόση αγαθή που έχει δώσει ο Θεός και κάθε δόρημα τέλειο, το θαύουμε και το ξεχνάμε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τα ελέη του Θεού, αδερφοί μου. Και τη σωτηρία που έκανε στη ζωή μας. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα, αδερφοί, το να σωθεί η ψυχή σου, η ψυχή μου. Να μεταβείς από το θάνατο εις τη ζωή. Μικρό πράγμα είναι τούτο. Να είσαι καταδικασμένος εις θάνατο και να έρθει κάποιος να σου πει «Εγώ πλήρωσα τα λίτρα, τώρα έξελθε, είσαι ελεύθερος από εδώ και πέρα». Δόξα στον Κύριό μας. Και ο Κύριος μας εχάρισε την ελευθερία, αδερφοί. Δεν πρέπει να γίνουμε πάλι δούλοι της αμαρτίας, δούλοι της διαφθοράς, δούλοι του κόσμου τούτου. Όχι, αδερφοί. Να δουλώσουμε τα σώματά μας και τη ζωή μας εις τον Ιησού Χριστό. Αυτό είναι το οποίο περιμένει ο Κύριος. Και λέει δουλεύσατε εις τον Κύριον εν εφροσύνη. Μα να δουλέψω τον Κύριο αφού με έβγαλε από τη δουλεία. Τώρα πάλι θα δουλέψω. Αδερφοί, το να δουλεύει τι στον Κύριο, ο κόπος σου δεν είναι μάταιος, να το ξέρετε. Η μισθαποδοσία και η ανταμοιβή είναι πολύ μεγάλη. Οι Ισραηλίτες είχαν πέσει σε μια παγίδα, αδερφοί, ξέρετε τι λέγανε και μουρμουρίζανε. Ω, συμφέρει. Βολεύει, εις μάτι, είναι μάτιο να δουλεύει τι στον Κύριο. Βαρύ το φορτίο του, βαρύ ο ζυγός του λόγου του Κυρίου. Τι δίνεται να κάνει πάντα ταύτα. Εννοείται ο νόμος, έτσι. Οι εντολές. Βέβαια ήταν φορτίο δυσβάστακτο. Δεν μπορούσε άνθρωπος να εκπληρώσει τον νόμο. Αλλά το πρόβλημα ξέρετε που ήταν αδερφοί. Αγαπούσαν την αμαρτία, αγαπούσαν τον κόσμο και προσπαθούσαν με δικιά τους δύναμη να υπηρετήσουν και να δουλέψουν και τον Κύριο. Δεν γίνεται έτσι. Και στον καιρό μας, τώρα στην εποχή μας, δεν μπορεί κάποιος να δουλέψει τον Κύριο, αδερφοί, όταν έχει κάποιον άλλον Κύριο.
Γιατί λέει ο Κύριος, δεν δύναται άνθρωπος να δουλεύει δύο Κυρίους. Ή τον ένα θα μισήσει ή τον άλλον θα αγαπήσει. Δεν μπορεί κάποιος να δουλεύει τον Χριστό και τον Μαμονά, που εννοεί τον κόσμο και την αμαρτία. Δεν γίνεται. Θα κουράζεται ο άνθρωπος πλέον, να αγανακτεί, μπερδεύεται. Δόξα στον Κύριο. Ο Κύριος μας εκάλεσε και μας ελευθέρωσε και μας εχάρισε την αιώνια ζωή και τη σωτηρία, αδερφοί. Δεν είναι εις μάτι να δουλεύει τις των Θεών. Δεν κουράζεται ο άνθρωπος όταν υπηρετεί τον Κύριο, τον ευχαριστεί και τον δοξολογεί και προδέεται και προσεύχεται. Ο ζυγός της αμαρτίας, το βάρος του κόσμου και των μεριμνών είναι αυτός ο οποίος μας κουράζει, αδερφοί. Δεν είναι τα πράγματα του Θεού τα οποία μας κουράζουν. Δεν ζούμε στο καιρό του γράμματος, του νόμου. Γιατί το γράμμα πραγματικά θανατώνει, έχει θάνατο, έχει την οσμή του θανάτου. Ζούμε στον καιρό του πνεύματος, στον καιρό της ελευθερίας και θα πρέπει να την απολαμβάνουμε και να χαιρόμαστε. Γιατί συνεχίζει και λέει, αδερφοί, γνωρίσατε ότι ο Κύριος είναι ο Θεός. Δεν υπάρχει άλλος, ένας είναι ο Θεός. Ο Κύριος είναι ο Θεός. Ναι, βεβαίως. Αυτός επίσης τον ουρανό και τη γη. Και πάντα εναυτίσε. Δεν είναι τίποτα από μόνο του. Γιατί τώρα που ήμουν στην Ελλάδα είχα συζητήσει αδερφοί και με συγγενικά μου πρόσωπα και με τον αδερφό μου. Άρχισα να τους μιλάω για τη φύση, για τις εποχές. Ότι η γη μόνο, τη γη μόνο επίσης ο Θεός να κατοικείται. Ότι δεν υπάρχει πουθενά αλλού ζωή. Μα οι επιστήμοι ψάχνουν, στέλνουν, δαπανάνε. Δεν υπάρχει αλλού ζωή. Στον προφήτη Ισαΐα είναι γραμμένο και λέει ο Θεός έκανε τη γη να κατοικείται. Γιατί δεν έκανε και το φεγγάρι να κατοικείται. Άμα έκανε και το φεγγάρι να κατοικούνται αδερφοί και ζούσαν και εκεί άνθρωποι, θα είχαμε πόλεμο με τους φεγγαριώτες. Αλλά δεν το έκανε ο Θεός. Δεν έβαλε εκεί πέρα την ατμόσφαιρα, τη στρατόσφαιρα, το οξυγόνο και όλα τα άλλα τα συστατικά, ώστε να υπάρχει ζωή. Γιατί πονηροί και παράλογοι του κόσμου τούτου και το αιώνος τούτου θα καταστρέφανε αυτή τη γη και θα τρέχανε εκεί πάνω. Να κάνω μια καινούργια αρχή. Αυτό το ήξερε ο Θεός. Τι νομίζετε, δεν το ήξερε. Αυτός λένε θα πάμε στον Άρη. Μήπως υπάρχει νερό, μήπως υπάρχει ζωή. Και στέλνουν πιθήκους, στέλνουν ποντίκια. Ξέρω εγώ τι στέλνουν εκεί πάνω. Αδερφοί, αλλά θέλουν να στείλουν και ανθρώπους. Άμα όσοι πάνε δεν ξαναγυρνάνε, να το ξέρετε. Τελειώνει. Θα πεθάνουν από την πείνα και από τη δίψα. Δεν υπάρχει νερό, το νερό, αδερφοί, δια του οποίου ζει ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει τροφή. Δεν υπάρχει η θερμότητα αυτή που έχει η γη. Δόξα στον Κύριο. Εις μάτιν οι άνθρωποι κοπιάζουν και ρευνάνε, αδερφοί. Δεν παραδέχονται την αλήθεια του Λόγου του Θεού, ότι ο Θεός έκανε τη γη να κατοικείται. Αυτός είναι ο Θεός. Έτσι τα έκανε ο Θεός. Και με ρώτησε ο αδερφός μου, γιατί όλα αυτά, τόσα αστέρια αμέτρητα, τόση γαλαξίες αμέτρητες, γιατί, τόσα πολλά, που δεν μπορεί κανείς να τα ρυθμίσει, το ξέρετε. Ο Θεός όταν έδωσε επαγγελία στον Αβραάμ, τον είπε, Αβραάμ, κοίταξε στον ουρανό, μέτρησε τα άστρα του ουρανού. Τι να μετρήσω, από πού να αρχίσω και από πού να τελειώσω. Τόση πολλή θα είναι η απογόνωση σου, αμέτρητη δηλαδή. Και όπως είναι η άμμωση στο παρατοχύλος της θαλάσσης, μπορεί να τη μετρήσει την άμμο. Όχι. Όπως δεν μπορείς να μετρήσεις την άμμο, δεν μπορείς να μετρήσεις και τα αστέρια. Και αυτό, αδερφοί, τώρα το τελευταίο καιρό πραγματοποιήθηκε και επιβεβαιώθηκε ότι είναι αμέτρητα, αμέτρητα, εκατομμύρια, ίσως και δισεκατομμύρια είναι, αδερφοί μου. Και η απορία του σαρκικού μου αδερφού ήταν γιατί τόσα. Και τον είπα και εγώ απλά, ρώτησα γι' αυτό του λέω. Και έμαθα. Μόνο και μόνο για να υπάρχει ζωή στη γη τα έκανε ο Θεός όλα αυτά, αδερφοί. Δεν γινόταν αλλιώς. Παλιά τα ορολόγια δεν ήταν ηλεκτρονικά, είχαν γρανάζα. Γρανάζακια, μεγαλύτερα, μικρότερα. Ένα γρανάζακι μικρό, άμα έλειπε, δεν υπήρχε ώρα, ούτε ορολόγιο είχες. Έτσι ήταν και με τη δημιουργία του Θεού. Άμα λείπει ένας γαλαξίας ή ένα αστέρι λείψει, αδερφοί μου, δεν θα μπορεί να υπάρξει ζωή στη γη. Δεν θα μπορεί. Οι εποχές, όλα αυτά τα ωραία και όμορφα που βλέπουν τα μάτια μας, αδερφοί μου, τα έχει κάνει ο Θεός με σοφία και με ωραιότατο σχέδιο, με τέλειο σχέδιο. Πού να το συλλάβει ο νους και η καρδιά του ανθρώπου. Ότι το επίκεντρο, αδερφοί, της δημιουργίας, προσέξτε, είναι η γη.
Είναι ο άνθρωπος. Προσέξτε. Αν πεις δεν είναι ο ουρανός, βεβαίως. Ο ουρανός, εκεί είναι η αρχή. Γιατί εκεί κατοικεί και είναι το Α και το Μέγα, η αρχή και το τέλος. Εκεί είναι ο Κύριος ο Θεός. Δόξα στον Θεό, εκεί είναι ο θρόνος Του. Και γίνεται το υποπόδιο των ποδών Του. Γιατί δεν λέει το φεγγάρι κάποιον άλλον πλανήτη. Και η γη είναι, λέει, το υποπόδιο των ποδών Του. Η γη είναι, ναι, αδερφή μου. Αυτός έκανε τα πάντα. Έβαλε και τον άνθρωπο στη γη, αδερφή. Έκανε το καλύτερο και μεγαλύτερο δημιούργημα, ώστε να τον μοιάζει, κατομοίωση και εικόνα. Και εσωτερικός και εξωτερικός να τον μοιάζει. Τον μοιάζουμε εσωτερικός, ξέρετε γιατί? Γιατί στο μοναδικό πλάσμα που εφύσηξε σε αυτόν και του έδωσε πνοή και ζωή και ένα κομμάτι δικό του ήταν ο άνθρωπος. Έκανε τον Αδάμ και εφύσηξε στους μυκτήρες αυτού και έγινε ο Αδάμ, λέει, ψυχή ζώσα, όχι ψυχή απλή, έτσι προσωρινή, ψυχή ώστε να ζει πάντοτε, να ζει αιώνια, αδερφοί μου. Και ο άνθρωπος το γνώρισε αυτό από την αρχή. Γιατί είχε πάντοτε επαφή και συνομιλία με τον Θεό. Και θα πρέπει, αδερφοί, αυτός ο διάλογος και η συνομιλία να συνεχίζει και με εμάς. Να μην φημώνουμε το στόμα μας, αδερφοί, ώστε να μην προσευχόμαστε, να δεόμαστε προς τον Θεό και να τον ευχαριστούμε. Το ταμείο αυτή τη δουλειά κάνει, αδερφοί. Ανοίγουμε την καρδιά μας, πάμε στο ταμείο μας, ανοίγουμε την καρδιά μας, εκχαιώμε την καρδιά μας, ταπεινωνόμαστε, συντριβόμαστε, λέμε τα παράπονά μας στον Κύριο. Αδερφοί μου, γιατί κανένας καμιά φορά δεν μας καταλαβαίνει, αυτή είναι η αλήθεια. Αισθανόμαστε μόνοι, αισθανόμαστε εγκατελειμμένοι, πάμε και λέμε τα παράπονα στον Κύριο. Και όταν πάμε εν το κρυπτό, αδερφοί, και ξεμολογόμαστε και συνομιλούμε με τον Κύριο, ο Κύριος ανταποδίδει και ό,τι κάνει το κάνει εν το φανερό. Γιατί? Για να τον δοξάσουμε, για να τον μεγαλύνουμε, για να τον ευχαριστήσουμε και να πούμε ότι θαυμάσια έκανε ο Θεός στη ζωή μου. Εγώ ζήτησα εν το κρυπτό και ο Κύριος με αντέμεψε και ενέργησε εν το φανερό. Δεν είναι ένα Θεός τον οποίο εμείς τον εφευρέσαμε ή τον κάναμε, αδερφοί. Γιατί λέει εδώ πέρα, αυτός έκαμε εμάς. Ποιος? Ο Θεός. Και όχι εμείς. Και τα έθνη, αδερφοί, κάνουν τους θεούς τους στη μορφή που αυτοί θέλουνε. Αυτό που τους αρέσει, αδερφοί μου. Και να ξέρετε, τα είδωλα είναι ματαιότητες. Ό,τι πει χέρι ανθρώπινο είναι ματαιότητα. Είναι δέλκυγμα εις των θεών. Όταν πορευόμασταν, αδερφοί, στην Ινδία προς την Αρσαπούρη, στη Βιτζαβάντα, έτσι λέγεται μια πόλη, από μακριά φαίνεται ένα τεράστιο άγαλμα, καμιά σχέση εικόνα του Ναβουγανοδόσορ. Ψιλοπράγματα. Αυτό που έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα, μείναμε εκστατικοί. Έχουν κάνει το γοριλοθεό, ο γιος μου γελάει, ο Ηλίας, γιατί το είδε και αυτός. Φαίνεται από μακριά, αδερφοί, λες και είναι το άγαλμα της Ελευθερίας Αμερικής και πιο ψηλό πρέπει να είναι. Μια γοριλίσια μούρη, ένα τεράστιο ρόπαλο και με ουρά, αδερφοί. Εγώ, εάν το υπολόγισα καλά, πρέπει να είναι γύρω στα 100 μέτρα, δεν ξέρω. Έτσι, γιατί φαίνεται από πολύ μακριά, αδερφοί. Και πάνε εκεί πέρα, συσσωρεύονται πλήθη και πάνε εκεί, το λατρεύουνε, το ανάβουν κεριά, του πάνε λιβάνια, προσεύχονται μπροστά του, κλαίνε μπροστά του, σε ένα ποίημα το οποίο κάνανε οι άνθρωποι, αδερφοί μου. Εμείς δεν κάναμε το Θεό. Με τα χέρια μας εμείς τον εφευρέσαμε. Μερικοί λένε είναι εφεύρεση των Ιουδαίων ο Θεός. Εσείς πιστεύετε και λατρεύετε. Το ότι ο Χριστός μας ήταν από τη φυλή του Ιούδα το ξέρουμε. Αλλά και το άλλο το ξέρουμε, ότι ο Θεός δεν είναι μόνο των Ιουδαίων, είναι ο Θεός όλων των ανθρώπων. Το ξέρετε, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι ο Θεός όλης της γης. Είναι ο Θεός τον οποίο λατρεύουν, αδερφοί, και τα πνευματικά όντα οι άγγελοι, αλλά και οι άνθρωποι όσοι τον αγαπάνε και τον εξητούν. Αυτός είναι ο Θεός. Ο Θεός του Αβραάμ, του Ισάκ και του Ιακώβ. Και όταν το λέμε αυτό δεν αρέσει σε πολλούς. Γιατί σε αυτούς πρωτοφανερώθηκε. Βέβαια και στον Νόε είχε φανερωθεί ο Θεός. Άμα πάμε πιο πίσω, και στον Ενόχ είχε φανερωθεί. Δόξα στον Κύριό μας. Αλλά με τον Αβραάμ έκανε την αρχή ο Θεός. Μέσα από την οσφή αυτού βγήκε ο Σωτήρας. Βγήκε ο Ιησούς Χριστός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εμείς είμαστε λαός αυτού, έχουμε την επίγνωση αυτή, αδερφοί, ότι είμαστε ο λαός του,
ότι είμαστε ή και θυγατέρες του. Ο άνθρωπος ο οποίος, αδερφή, λέει ότι πιστεύει στον Χριστό, πρέπει να έχει επίγνωση μέσα του. Ότι ανήκω σε αυτόν τον λαό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ότι ο Κύριος με έβαλε μέσα σε αυτό το λαό το δικό του. Ναι, μεν από διαφορετικά έθνη, από πολλά έθνη, αλλά ένας λαός. Ένα βασίλειο ιεράτευμα, το οποίο ο Θεός καθαρίζει για να αναγγείλει τα σαρετάς αυτού προς πάντα στους ανθρώπους. Γι' αυτό μας εκάλεσε ο Κύριος, αδερφοί. Όχι να βάλουμε φήμωτρο, να κρύψουμε το ταλαντό μας εδώ, να το κομποδέσουμε και να το βάλουμε στη γη. Εγώ είμαι σωσμένος, δεν με νοιάζει τι κάνει ο ένας και ο άλλος. Και τώρα που ήμουν αυτές τις μέρες κάτω, αδερφοί, μπορώ να σας πω ότι σαν να με ανάγκαζε ο Θεός να μιλήσω. Να μιλήσω για τον Χριστό. Να μιλήσω τα πέρι της σωτηρίας, τα πέρι της αιωνίου ζωής. Το θέλει αυτό ο Κύριος, το περιμένει, αδερφοί. Γιατί όποιος τον ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους, θα τον ομολογήσει και ο Κύριος μπροστά στον Πατέρα τον Επουράνιο. Και πρώτα απ' όλα θα πρέπουν εκεί οι συγγενείς μας να ακούσουν, αδερφοί, για τη σωτηρία, για το έργο αυτό το οποίο έκανε ο Χριστός. Όχι να είμαστε οι κρυφοί του κρυφού σχολείου, λέγανε στην Ελλάδα. Πάνε στο κρυφό σχολείο. Φοβόνταν τους Τούρκους τότε, τους γενίτσαρους, πηγαίναν κρυφά στο σχολείο να μάθουν τη γλώσσα. Δεν πρέπει να είμαστε του κρυφού σχολείου, αδερφοί. Θα πρέπει να είμαστε του φανερού σχολείου, δόξα στον Κύριο, να έχουμε θάρρος, να έχουμε παρησία και να μην εσχυνόμαστε για το όνομα αυτό που λέγεται Ιησούς Χριστός. Αλλά θα πρέπει να ομολογούμε το όνομα αυτό που λέγεται Ιησούς Χριστός. Γιατί άλλο όνομα από τον ουρανό δεν είναι δοσμένο μεταξύ των ανθρώπων για να σωθούν. Οι άλλοι προσπαθούν να μεταδώσουν τον Μωάμεθ, τον Βούδα, τον Μούδα, πόσους λένε, τον Κομφούκιο, τις θεωρίες τους με τον ΑΒ τρόπα. Και δεν ντρέπονται. Δεν ντρέπονται. Αδερφοί, και εμείς που είμαστε χριστιανοί, που έχουμε την αιώνια ζωή μέσα μας, που έχουμε τον Πατέρα μέσα μας, τον Υιό και τον Πνεύμα το Άγιο μας, πιάνει πανικός. Αλλά θα με πούνε αιρετικό. Θα με αποφεύγουν οι φίλοι μου. Αδερφοί, να σας πω κάτι. Άμα χάσουμε τους φίλους μας και τους συγγενείς μας και τους γονείς μας, εξαιτίας του Χριστού, ο Κύριος θα μας δώσει εκατονταπλάσια στον κόσμο αυτό και το μέλλον διαιώνιο αιώνιο. Δοκίμασέ το και θα δεις ότι είναι έτσι, αδερφέ. Βέβαια, στην αρχή της πίστεως, αδερφοί, όλοι ξεσηκώνονται. Με το που πιστέψεις, αρχίζουν όλοι να σε πλησιάζουν, να σε πλευρίζουν. Να σου λέει ο ένας το δικό του, ο άλλος το δικό του, να σου λένε πολλά. Μόνο και μόνο για να σε σταματήσουν, μην προχωρείς με τον Χριστό, μην λατρεύεις τον Θεό, λάτρεψε όποιον θέλεις, κάνε ό,τι θέλεις, μόνο τον αληθινό Θεό μην λατρέψεις και αυτό να προσκυνήσεις. Όχι. Όταν τους μιλούσα για το Ευαγγέλιο κάποτε στους συγγενείς, μου λέγανε αυτό που εσύ μας λες δεν είναι ο Θεός μας αυτός. Μου λέω, μα για τον Χριστό μιλάμε, για το Ευαγγέλιο μιλάμε. Το Ευαγγέλιο που διαβάζεις είναι άλλο Ευαγγέλιο αυτό. Δεν είναι καθόλου άλλο και διαφορετικό Ευαγγέλιο. Το ένα και το αυτό Ευαγγέλιο είναι του Ιησού Χριστού, αδερφοί μου. Και όταν ο άνθρωπος το πιστέψει και το δεχτεί, έχει την ομολογία στην καρδιά του, έχει την ομολογία στα χείλη του. Κάποτε τους είπα, απαγορεύεται να βαφτίζουμε μικρά παιδιά. Όταν τους μιλάς για απαγορευτικά, τρελαίνονται οι άνθρωποι, αδερφοί. Ίσως η έκφρασή μου ήταν λάθος. Έπρεπε να τους έλεγα, δεν το επιτρέπει αυτό ο Χριστός, δεν το γράφει το Ευαγγέλιο. Όταν τους είπα απαγορεύεται, εκεί αφηνιάσαν. Το Ευαγγέλιο σου τα γράφει έτσι, λέει. Μα δεν έχω εγώ δικό μου Ευαγγέλιο. Αυτό που εσύ διαβάζεις. Λέω, για φέρτε το Ευαγγέλιο σας να δούμε πώς το γράφει τέλος πάντων. Και τελικά μου ήρθε Ευαγγέλιο δικό του στα χέρια και σου λέω, ελάτε να δείτε εδώ πέρα. Ελάτε να δείτε. Μάρκου Ευαγγέλιο 16ο κεφάλαιο. Ότι λέει ο Κύριος, πορευθέντες μαθητεύσατε όλα τα έθνη, ο πιστέψας και βαφτιστεί ούτως θέλει στο Θεό, ο απιστής σας θέλει κατακριθεί. Πώς το λέει στο δικό σας Ευαγγέλιο? Το λέει έτσι. Εσείς γιατί δεν το κάνετε έτσι, αφού το γράφει έτσι? Εμείς έτσι το βρήκαμε. Πώς το βρήκατε έτσι? Λάθος σας το διδάξανε, λάθος σας το είπανε, αδερφοί μου. Και να ξέρετε, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν αγαπάνε την αλήθεια είναι μαέστροι στη διαστρέβλωση. Λευτέρη, πίστευε και μην ερεύνα. Μην το διαβάζεις αυτό το βιβλίο, θα τρελαθείς, θα πάρεις τα βουνά.
Ακούτε τώρα λόγια, αδερφοί. Κανένας άνθρωπος που διάβασε το Λόγο του Θεού δεν τρελάθηκε, αδερφοί. Το να διαβάζει κάποιος σατανικές θεωρίες, κοσμικές θεωρίες, ανθρώπινες θεωρίες, εκεί σαλεύουν τα μυαλά. Αλλά το να διαβάζει κάποιος το Λόγο του Θεού, αδερφοί, τις αλήθειες του Ιησού Χριστού, τα μυαλά του έρχονται στη θέση τους. Γίνεται ο άνθρωπος σόφρον. Γίνεται ο άνθρωπος πιο ήρεμος, πιο ήσυχος, πιο σοφός, αδερφοί μου. Πολιτεύεται και συμπεριφέρεται κατά το θέλημα του Θεού και γι' αυτό απορούν οι άνθρωποι το ότι δεν συντρέχουμε πλέον στο κήρυσμα της ασωτείας. Δεν κάνουμε τα έργα που κάναμε πριν. Δεν κάναμε. Μιλούσα μια ψυχή κάτω στο χωριό και έτσι είπα, πριν πιστέψω δεν ήμουν αυτός που βλέπεις. Δεν ήμουν αυτός. Η γυναίκα μου έβλεπε και έτρεμε. Μόλις εσύ είπα έτσι. Και τώρα μου λέει, τώρα λέω, είμαστε 30 χρόνια, 36 χρόνια παντρεμένοι και είμαστε πάρα πολύ αγαπημένοι. Μα πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται αυτό? Αυτό το κάνει μόνο ο Λόγος του Θεού, το κάνει μόνο ο Θεός, το κάνει ο Χριστός. Δεν μπορεί ο άνθρωπος από μόνος να το κάνει αυτό, αδερφοί μου. Το να τους πεις ότι είσαι 20 χρόνια παντρεμένος, α, λένε, θαύμα έγινε. Οι γονείς μας ήταν 60 χρόνια μαζί. 65, άλλοι 70. Τόσα χρόνια με μια γυναίκα, τόσα χρόνια με έναν άντρα, απορούνε οι άνθρωποι, αδερφοί μου. Το να είσαι σωστός σε παρεξηγούνε. Το να παντρεύεσαι με γυναίκα σε παρεξηγούνε σήμερα. Το να παντρεύεται γυναίκα με γυναίκα και άντρα με άντρα δεν το παρεξηγούνε. Α, αυτό είναι το μοντέρνο, αυτό είναι το τέλειο. Ποιο τέλειο? Αδερφοί μου, έχουν χάσει τον δρόμο τους οι άνθρωποι. Έχουν χάσει το σκοπό τους, το ξέρετε. Και στο τέλος χάνουν και τα μυαλά τους, δεν ξέρουν τι κάνουν. Παίρνουν και παιδάκια. Ποιος είναι ο παπάς και ποιος είναι η μαμά? Γονιός νούμερο 1, λένε γονιός νούμερο 2. Θέλουν να καταργήσουν και τη μητρότητα και την πατρότητα, ακούτε, αδερφοί. Μα είναι δυνατόν? Πώς θα μεγαλώσει η ανθρωπότητα έτσι? Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί μου. Αδερφοί, να πιστεύουμε στο Λόγο του Θεού, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν υπάρχει άλλη αλήθεια. Αν πεις σήμερα την αλήθεια στον κόσμο, θα σε παρεξηγήσουν, θα σε κυνηγήσουν. Φανατικός είσαι. Και το έχουν βρει κιόλας. Ρασιστής είσαι. Τι σχέση έχει ο ρασισμός με την ανομαλία, τη σωματική και τη ψυχική, αδερφοί? Καμία σχέση. Καμία σχέση δεν έχει ο ρασισμός. Ρασισμός είναι, αδερφοί, να διακρίνεις χρώματα και φυλές ανθρώπων. Αυτός είναι ο ρασισμός. Και ο εθνικισμός. Το να είναι κάποιος άρρωστος και να κάνει τρέλες και ανομαλίες, αυτός είναι άρρωστος. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε, αδερφοί. Δεν έχουμε μίσος για κανένα. Αγαπάμε τους ανθρώπους και πρέπει να τους αγαπάμε. Αλλά καμιά φορά οι άνθρωποι, αδερφοί, θέλουν να δικαιολογήσουν τη θέση τους, τον εαυτό τους, την αμαρτία τους και την ανομαλία τους, με το να λένε ότι έχουμε δίκιο εμείς. Έχουμε δικαιώματα εμείς. Ποια δικαιώματα? Δηλαδή, εσείς έχετε δικαιώματα, εμείς δεν έχουμε δικαιώματα να εκφραστούμε σαν χριστιανοί, σαν άνθρωποι του Θεού? Έχουμε και εμείς δικαιώματα, αδερφοί. Το να πούμε ποια είναι η αλήθεια, ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το τέλειο και ευάρεστο. Να μην ανοίξουμε το στόμα, γιατί θα τους παρεξηγήσουμε. Κάποτε στη γειτονιά μας ήταν δύο μαζί παντρεμένοι άντρες. Βγήκα και εγώ, είχαμε ένα μικρό μπαλκονάκι εκεί πέρα, έκοβαν το χορτάρι τους. Χορτάρι. Και όταν ακούω τον ένα λέει στον άλλον, αγάπη μου, του λέει. Για άλλον, ποια αγάπη είναι αυτή, λέω. Κοιτάω από το μπαλκόνι, είπε στον άλλον. Λέω, τι λέει ο άνθρωπος, λέω. Αγάπη μου. Εγώ τον ψάχνω και καμιά γυναίκα. Αγάπη μου ένας, αγάπη μου άλλος. Αγάπες και λουλούδια. Λέω, τώρα τι να κάνω τώρα. Ευτυχώς μας αξίωσε ο Θεός και φύγαμε από εκεί πέρα, αδερφοί. Και δεν ακούγαμε λόγια αποκάλπικες αγάπες. Αγάπη είναι αυτή, αδερφοί. Η αγάπη του Θεού είναι πολύ διαφορετική από αυτή των ανθρώπων. Όχι, αδερφοί. Η αγάπη του Θεού είναι κεχημένη μέσα στις καρδιές μας για Πνεύματος Αγίου. Το αγαπάει κάποιος τον άλλον, αδερφοί, σωστά και αληθινά, θα πρέπει να έχει την αγάπη του Θεού μέσα του. Ναι, αδερφοί. Αλλά αυτές οι αγάπες, αδερφοί, είναι σαπουνόφουσκες. Το ξέρετε? Μάλιστα. Ο Θεός να μας φυλάει, αγαπητοί μου. Εδώ λέει,
Εμείς είμαστε λαός αυτού και πρόβατα της βοσκής αυτού. Πρόβατα. Τι σχέση έχουν τα πρόβατα, τι διαφέρει ο άνθρωπος του προβάτου, λέει ο Κύριος. Διαφέρουμε. Τα πρόβατα είναι ζώα, εμείς είμαστε άνθρωποι, είμαστε ποίηματα του Θεού. Μα και τα πρόβατα είναι ποίηματα του Θεού. Ο Θεός, αδερφοί, ο Χριστός θέλει να έχουμε το χαρακτήρα του ζώου αυτού. Ότι είναι ήσυχο, πολύ ήσυχο, δεν δαγκώνει, δεν θυμώνει εύκολα το πρόβατο. Ακολουθεί, αδερφοί, μένει ενωμένο πάντα μαζί με το κοπάδι. Άμα δεις ένα πρόβατο ξεμοναχιασμένο, αδερφοί, σημαίνει κάτι συμβαίνει. Καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Ή έχασε τον δρόμο του ή αρρώστησε και δεν μπορεί να ακολουθήσει. Τα πρόβατα της βοσκής του Κυρίου. Ναι, αδερφοί, μας εκάλεσε και μας έβαλε μέσα στη πείμνη του. Και αυτός είναι ο ποιμένας ο καλός και εμείς είμαστε πρόβατα της βοσκής του, τα οποία πρόβατα της βοσκής αυτού ακούνε τη φωνή του Χριστού, τη διακρίνουνε και δεν μένουν αδρανείς, τον ακολουθούνε. Με τα πάσης θυσίας τον ακολουθούνε. Γιατί ξέρουν, αδερφοί, όταν ακούνε τη φωνή του και την ακολουθούνε, δεν θα πλανηθούνε ποτέ. Ούτε θα πεινάσουν ποτέ, ούτε θα διψάσουν ποτέ. Αυτός οδηγεί τα πρόβατά του και το λαό του σε βοσκάς φλοεράς και σε ύδατα αναπαύσεως. Αυτή είναι η επίγνωση να την έχουμε στην καρδιά μας, ότι είμαστε πρόβατα της βοσκής του Κυρίου. Εισέλθετε εις τα σπήλα σε αυτού εν δοξολογία, εις τα σαυλά σε αυτού εν ύμνο, δοξολογείτε αυτόν, ευλογείτε το όνομα αυτού, δόξα στον Κύριό μας. Και υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που σκαλούν στο όνομα του Θεού. Ευλογείτε, λέει, το όνομα αυτού. Ποιο όνομα να ευλογήσω απ' όλα? Για πέστε μου. Υπάρχουν τα ονόματα τα οποία, αδερφοί, αναφέρονται στην Αγία Γραφή, είναι όλα τίτλοι, να το ξέρετε. Εγώ είμαι όν, λέει στον Μωυσή όταν τον έστελνε στην Αίγυπτο. Άμα σε ρωτήσει ο λαός μου Ισραήλ ποιος σε έστειλε, να τους πεις ότι ο όν σε έστειλε. Ο όν, ο ίν και ο ερχόμενος. Αλλού αναφέρεται Γιάχβε. Αλλού αναφέρεται Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ. Στα εβραϊκά αναφέρεται ο Ελ Ελοχήμ, ο Αντονάι, ο Ελ Σαντάι. Δηλαδή όλα αυτά είναι τίτλοι, αδερφοί. Το ξέρετε. Και το Γιάχβε είναι Κύριος. Εγώ είμαι ο Κύριος. Δηλαδή καπηλεύουν μερικοί ένα όνομα, ένα τίτλο και σου λέει τώρα εμείς έχουμε αυτό το όνομα, ονομαζόμαστε με αυτό το όνομα, εμείς είμαστε λαός του Θεού. Αδερφοί, δεν μπορεί κανείς να μπει στο λαό του Θεού άμα δεν εισέλθει δια της στενής πύλης που λέγεται Ιησούς Χριστός. Όταν αυτοί υποστηρίζουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ένα κτίσμα, το πρώτο κτίσμα, ότι είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, δεν έχουν ζωή μέσα τους, αδερφοί. Πλανώνται σφόδρα. Γιατί ο Ιησούς Χριστός ούτε άγγελος είναι, ούτε το πρώτο κτίσμα είναι. Είναι ο αιώνιος λόγος του Θεού, ο οποίος εσαρκώθηκε και έγινε άνθρωπος και είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος. Έλαβε και βέβαια υιοθεσία για χάρη μας. Έγινε και Υιός ανθρώπου για χάρη μας. Ήταν πάντοτε Υιός του Θεού. Ο αιώνιος λόγος που ήταν παρά το πατρί, αδερφοί μου, πάντοτε. Και ο διάβολος, αδερφοί, αγωνίζεται να τον μειώσει, να τον απορρίψει, να τον κάνει, είναι το κτίσμα, το πρώτο κτίσμα. Δηλαδή το πρώτο κτίσμα επίησε τα πάντα. Δηλαδή ένα κτίσμα επίησε τα πάντα. Δηλαδή ένα κτίσμα πέθανε στο σταυρό για μας. Άμα ήταν έτσι, αδερφοί, τα πράγματα, ότι ένας έστειλε ο Θεός έναν άγγελο να πεθάνει για μας, αυτή η θυσία δεν θα είχε καμιά απήχηση στον ουρανό, αλλά ούτε και στη γη. Αλλά ήταν πραγματικά ο αιώνιος λόγος του Θεού που έγινε άνθρωπος. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Βέβαια, εμείς δεν μαλώνουμε για τα ονόματα. Εμείς ξέρουμε ποιο όνομα δοξάζουμε, αδερφοί. Το υπερπάνω όνομα που λέγεται Ιησούς Χριστός. Αυτόν υψώνουμε και αυτόν δοξάζουμε. Και ότι ξέρουμε ότι χωρίς τον Χριστό δεν μπορούμε να πάμε ούτε στον Πατέρα. Γιατί το λέει ο ίδιος στο Ιωάννη το Ευαγγέλιο. Κανείς δεν έρχεται στον Πατέρα ημίδιο μου. Κανείς δεν μπορεί να έρθει. Οποιοδήποτε και να είναι αυτός. Χωρίς τον Ιησού Χριστό δεν υπάρχει σωτηρία. Αυτός είναι η ζωή, αυτός είναι η ανάσταση, αυτός είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Και κανένας δεν μπορεί να πλησιάσει τον Θεό χωρίς να περάσει, αν δεν περάσει πρώτα από τον μεσίτη που λέγεται Ιησούς Χριστός. Και οι άνθρωποι έχουν κάνει πολλούς μεσίτες. Έχουν κάνει και τη μητέρα του, έχουν κάνει μεσίτρια. Πρώτα πάνε στη μητέρα του Χριστού, τη Μαριάμ, την επίγεια μητέρα βέβαια, έτσι δεν είναι? Αδερφή που τον γέννησε, τον έφερε στον κόσμο αυτό. Λέει, δεν πάμε στον Ιησού Χριστό, λένε μερικοί. Και λέω, γιατί δεν πάτε στον Ιησού Χριστό? Αυτός είναι αυστηρός, λένε. Τον έχουν βγάλει και αυστηρό. Και ξέρετε γιατί?
Γιατί στο γάμο της Κανάνα, όταν είπε η μητέρα του, δεν έχουν ίνο. Ξέρετε τι είπε ο Κύριος? Τι είναι μεταξύ εμού και σου γίνε. Δεν ήρθε έτσι ακόμα η ώρα μου. Αυστηρός ο Χριστός, λένε. Αδελφοί, δεν υπάρχει πιο πράος και ταπεινός από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Δεν είναι αυστηρός, προσέξτε, αδελφοί μου. Αυστηροί γίνονται οι άνθρωποι. Αλλά ο Κύριος, όποιος πάει στον Χριστό, δεν τον βγάζει έξω ο Κύριος. Δεν του λέει φύγε, δεν σε θέλω. Γιατί ο Χριστός πέθανε για μένα και για σένα. Αυστηρότητα είναι αυτό ή αγάπη? Εγώ το βλέπω την αγάπη, αδελφοί. Επειδή είναι αυστηρός, πάμε στον έναν, πάμε στον άλλον και αυτοί μετά σπάνε στον Χριστό. Να τα πούνε στον Χριστό. Ενώ ο Κύριος, ξέρετε τι λέει? Ό,τι αν ζητήσετε από εμένα, έτσι λέει ο Κύριος, ό,τι αν ζητήσουμε από τον Χριστό, θέλει κάμιση μας. Δεν λέει ό,τι αν ζητήσετε από τη μητέρα μου, ό,τι αν ζητήσετε από τα αδέρφια μου, από τους μαθητές μου. Όχι. Στον Ιησού Χριστό θα πηγαίνουμε, αδερφοί, και από αυτό θα ζητάμε. Και θα ζητάμε από τον Πατέρα των Ουράνιων, εις το όνομα του Ιησού Χριστού έχουμε και αυτό το δικαίωμα, έτσι. Το να ζητάμε από τον Πατέρα των Ουράνιων, εις το όνομα του Ιησού Χριστού δια Πνεύματος Αγίου. Και να προσευχόμαστε στον Πατέρα των Ουράνιων εν Πνεύματι Αγίου, εις το όνομα του Ιησού Χριστού. Αδερφοί μου, ευχαριστούμε τον Κύριο. Να μην τα αγνοούμε αυτά. Είναι αναγκαία και απαραίτητα να τα ξέρουμε, αδερφοί, διότι ο Κύριος είναι αγαθός. Άκακος δηλαδή. Δεν πειράζει κανέναν. Δεν καταφρονεί κανέναν. Αγαθός σημαίνει υπάρχουν και άνθρωποι αγαθοί, οι οποίοι καταφρονούνται υπό των υπολείπων ανθρώπων. Ο Βαρνάβας ήταν ανήρα αγαθός και πλήρης Πνεύματος Αγίου και πίστεως, γιατί όταν πήγε στην Αντιόχεια και είδε τη χάρη του Κυρίου, αδερφοί, εχάρηκε πολύ. Εάν δεν ήταν αγαθός και ήταν πονηρός, θα κατακοπτόταν η καρδιά του, θα έλεγε τι γίνεται εδώ πέρα. Και εδώ τόσες ψυχές, τόσο μεγάλη εκκλησία, τόσος λαός. Εχάρη πολύ γιατί ήταν ανήρα αγαθός, λέει. Και ξέρετε, η αγαθοσύνη είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος, το ξέρετε. Είναι και αυτό μέσα στο καρπό του Αγίου Πνεύματος. Αγαθός σημαίνει άκακος, όχι κουτός. Μερικοί λένε, α, αυτός είναι καθυστερημένος. Αυτούς λένε, α, αυτός είναι αγαθός καθυστερημένος. Δεν εννοεί αυτό η αγαθοσύνη, αδερφοί, δεν έχει καμιά σχέση με το πρόβλημα στους φρένας του ανθρώπου ή στο πνεύμα του ανθρώπου. Αγαθός σημαίνει άκακος. Δηλαδή, εσύ κάντε ό,τι θέλεις, αυτός θα συνεχίσει να σε αγαπάει και να σε ευεργετεί. Έτσι είναι ο Θεός μας. Γιατί ο Κύριος, λέει, είναι αγαθός. Και όχι μόνο. Είναι και πράος, είναι και ταπεινός. Εις τον αιώνα μένει το έλεος αυτού. Πάντοτε μένει το έλεος αυτού και ως γενεάς και γενεάς η αλήθεια αυτού. Που σημαίνει ότι υπόσχεται ο Κύριος είναι ναι και αμήν και είναι αλήθεια. Και εκπληρώνεται, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα διαβάσουμε κάτι, λίγα εδάφια, έχουμε λίγη ώρα ακόμα. Από του Λουκά το Ευαγγέλιο, από τη σελίδα 920. Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο, από το 25 εδάφιο θα διαβάσουμε λίγα εδάφια. Ήρχοντο δε με ταυτού όχλοι πολλοί και στραφής είπε προς αυτούς, εάν της έρχεται προς εμέ και δε μισεί τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και τη γυναίκα και τα τέκνα και τους αδελφούς και τα αδελφάς, έτι δε και την εαυτού ζωή δεν δύναται να είναι μαθητής μου. Και όσοι δε βαστάζει το σταυρόν αυτού και έρχεται πίσω μου δεν δύναται να είναι μαθητής μου. Διότι τι σε εξημών θέλων να οικοδομήσει πύργον δεν κάθεται πρώτον και λογαριάζει την δαπάνην, αν έχει τα αναγκαία για να τελειώσει αυτόν, μήποτε αφού βάλει θεμέλιο και δεν δίνεται να τελειώσει αυτόν, αρχίστος οι πάντες οι βλέποντες, να εμπέζωσει αυτόν λέγοντες ότι ούτως ο άνθρωπος ήρχισε να οικοδομεί και δεν ειδηνήθη να τελειώσει. Η της βασιλεύσει πάγω να πολεμήσει άλλον βασιλέα, δεν κάθεται πρώτερον και σκέπτεται αν είναι δυνατός με 10.000 να απαντήσει τον ερχόμενον, κατά αυτού με 20.000, η δε μη, ενώ αυτός είναι έτοιμα κράν, αποστέλει πρέσβης και ζητεί ειρήνη. Ούτω λοιπόν παστός εις εξημών. Δεν απαρνείται πάντα τε αυτού υπάρχοντα δεν δίνεται να είναι μαθητής μου. Καλόν το άλλας. Αλλά εάν το άλλας διεφθαρεί, με τι θέλει αρτιστεί, δεν είναι πλέον χρήσιμον ούτε δια την γην, ούτε δια την κοπριάν,
εξορύπτωση αυτό, έχω νότα δι' ανακούει, ας ακούει. Αυτά είναι λόγια του Κυρίου μας, αδερφοί. Τα οποία ακούγονται πολύ βαριά και πολύ δύσκολα να τα εννοήσει και να τα δεχτεί ο άνθρωπος. Αλλά έτσι είναι ακριβώς, όπως τα λέει ο Κύριος. Και όπως είναι γραμμένα στο λόγο του, είδε όχλους να έρχονται πολύ προς αυτόν. Και να ξέρετε, αδερφοί, τον διαχωρισμό και τον ξεχωρισμό το κάνει ο ίδιος ο Κύριος. Αυτός έχει το πιάριο αντιχειρή αυτού και θέλει καθαρίσει το αλώνιόν του. Δεν εντυπωσιάζεται από τα πλήθη, από τα μεγάλα ακροατήρια ο Κύριος. Ακόμα και σήμερα το ίδιο είναι. Δυστυχώς οι άνθρωποι, αδερφοί, τους αρέσουν τα πολλά τα πλήθη να έχουν μεγάλο ακροατήριο και να έχουν ένα ακροατήριο το οποίο, αδερφοί, έτοιμοι ό,τι τους εντυπωσιάζει και τους αρέσει να ζητοκραυγάσουν και να τον χειροκροτήσουν. Ποιον, τον άνθρωπο? Ναι, τον άνθρωπο. Δυστυχώς. Πηγαίναμε στην Ινδία, αδερφοί, και τους είχαν περάσει το χειροκρότημα, το είχαν ψωμοτήρι. Ό,τι τους άρεσε το χειροκροτούσαν. Ό,τι δεν τους άρεσε, ούτε ένα αμήν, ούτε αλληλούια λέγανε. Δηλαδή, θα δεχόμαστε αυτά που μας αρέσουν και θα απορρίπτουν αυτά τα οποία δεν μας αρέσουν. Εδώ αυτά που διαβάσαμε, αδερφοί, εγώ σας λέω με τα βεβαιότητες και παρουσίες, δεν αρέσουν αυτά σε όλους. Και δεν μπορεί ο καθένας να τα δεχτεί αυτά στην καρδιά του. Γιατί λέει ο Κύριος, στράφηκε προς τα πίσω στον όγλο και είπε, όποιος έρχεται προς εμένα και δεν μισεί το πατέρα και τη μητέρα, όπου βαρύς ο λόγος, αδερφοί. Μα μιλάει για μίσος ο Κύριος, σκορπάει μίσος ο Κύριος. Ναι, αλλά σε ένα άλλο σημείο λέει τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Για να είσαι μακροχρόνιος επί της γης. Και ο άνθρωπος ο οποίος δεν τιμάει πατέρα ή μητέρα, αδερφοί, δεν εκπλήρει και τον νόμο, το ξέρετε. Δεν ευαρεστεί στο Θεό. Εδώ λέει να μισήσεις τον πατέρα και τη μητέρα σου. Εδώ να το ξεχωρίσουμε αυτό λιγάκι, αδερφοί. Δεν λέει μόνο αυτό. Θα συνεχίσουμε να δείτε τι λέει. Λέει κι άλλα. Λέει και τη γυναίκα. Τη γυναίκα της νεότητός μου να μισήσω. Και τα παιδιά. Τα παιδιά. Το μανάρι μου, το πουλάκι μου, το παιδί μου και τους αδελφούς και τα αδελφάς. Μέχρι εκεί μπορεί να το καταφέρουμε. Έτι δε και την εαυτού ζωή δε δύναται να είναι μαθητής μου. Και τώρα τι πρέπει να κάνω για να γίνω μαθητής του Κυρίου? Να τους απορρίψω όλους? Να μην μιλάω σε κανέναν από αυτούς, πατέρα, μητέρα, αδερφούς, αδερφάς, παιδιά, γυναίκα, να μην μιλάω? Δεν εννοεί αυτό ο Κύριος, αδερφέ. Δεν εννοεί να τους αποστραφούμε, να τους μισήσουμε, να τους κακολογήσουμε. Ξέρετε τι εννοεί? Ότι άμα η καρδιά μας είναι δεμένη μαζί τους, συναισθηματικά, ανθρωπίνως, κάπως έτσι, ή τους αγαπάμε περισσότερο από την αιώνια ζωή που μας έδωσε ο Κύριος και από τον Κύριο ακόμα, αυτά τα πρόσωπα, αυτά τα άτομα μια μέρα θα μπουν μπροστά μας και θα γίνουν εμπόδιο ώστε να ακολουθήσουμε και να ζήσουμε για τον Ιησού Χριστό. Αυτό είναι, αυτό θέλει να πει. Ότι να τους τιμάμε, ναι, να τους αγαπάμε, αλλά να μην τους αφήσουμε να μπουν εμπόδιο μέσα στην πνευματική μας ζωή, μέσα στη σχέση μας που έχουμε με τον Ιησού Χριστό, η οποία είναι πολύτιμη και ιδιαίτερη, αδερφοί. Γιατί αυτά μπορούν να μας χωρίσουν, προσέξτε. Και θυμάμαι, αδερφοί, τη δοκιμασία που είχα υποστεί όταν ήμουν άρρωστος στα πρώτα βήματα της πίστεώς μου. Ερχόταν ο διάβολος για να μου βάλει συνέστημα μέσα και πόνο. Ξέρετε τι με λέει? Δεν λυπάσαι τους γονείς σου, τους στεναχώρησες. Από τότε που διαβάζεις το Ευαγγέλιο τους έχεις κάνει... Τους έχεις αρρωστήσει. Αγαπάς περισσότερο τους γονείς σου ή τον Χριστό σου? Έτσι με έλεγε, αδερφοί. Δηλαδή έκανε συγκρίσεις ο πονηρός. Τώρα εγώ έπρεπε να διαλέξω, να το απαντήσω. Τον Χριστό μου. Μα δεν λυπάσαι τους γονείς σου. Τους λυπάμαι και τους αγαπάω. Αλλά δεν μπορώ να αφήσω τον Χριστό για χάρη των γονιών μου. Μετά μου έφερε τα παιδιά σου. Δεν αγαπάς τα παιδιά σου? Αγαπάς περισσότερο τον Χριστό ή τα παιδιά σου? Λέω, τα αγαπάω μεν τα παιδιά μου, είναι δώρο από το Θεό τα παιδιά μου, αλλά δεν μπορώ να αρνηθώ τον Χριστό για τα παιδιά μου. Τα παιδιά που μου χάρισε ο Θεός, δεν μπορώ. Ποιον αγαπάς πιο πολύ, τον Χριστό ή τα παιδιά σου?
Λέω τον Ιησού Χριστό. Και το εννοούσα, αδέρφοι, προσέξτε. Γιατί ο διάβολος είναι πνεύμα. Ξέρει αν το λέμε με το στόμα ή μέσα από την καρδιά μας. Μην νομίζετε. Ξέρει τις αδυναμίες του ανθρώπου. Λέω τον Χριστό. Τη γυναικούλα σου. Λέω τώρα αυτός θα μου φέρει όλο το σώμα μπροστά. Τη γυναίκα σου. Ή τον Χριστό σου. Λέω τον Χριστό μου. Μ' άφησε, αδερφοί, πιστέψτε με. Μ' άφησε ήσυχο. Και να συνέχιζε. Αλλά όλα αυτά όμως δεν γίνανε μια φορά. Σας το έχω πει και άλλη φορά. Όταν πήγα κάτω στους συγγενείς μου με την πρώτη άδεια, αυτά τα ψιθυριστά του ήρθανε από το στόμα του σαρκικού μου αδερφού. Αγαπάς περισσότερο εμένα ή τον Χριστό? Λέω τώρα κάπου γνωστά μου είναι αυτά, λέω όλα. Γνωστό μου είναι. Λέω ναι, με σ' αγαπάω, είσαι αδερφός μου, αλλά αγαπάω πρώτα τον Χριστό, μετά εσένα. Όχι! Λέω ναι, τον Χριστό. Και αυτό θα πρέπει να το αποδείξουμε όταν αγαπάμε ή όχι, αδερφοί. Γιατί αν μας πάει ο πατέρας ή η μητέρα, τα παιδιά μας, η γυναίκα μας, όπου αυτοί θέλουνε, και δεν ακολουθούμε τον Ιησού Χριστό, αδερφοί, πλανηθήκαμε και στο τέλος χαθήκαμε. Αυτό εννοεί ο Κύριος. Να μην μας απομακρύνουν αυτά, αδερφοί, από τον Ιησού Χριστό. Δεν μπορεί κάποιος να είναι μαθητής μου, όποιος βάζει το χέρι στο άρωτρο και κοιτάζει πίσω. Ούτε έτσι, ούτε αλλιώς. Δηλαδή πώς θα γίνω μαθητής του Χριστού? Αδερφοί, να έχει ο Χριστός την πρώτη θέση στην καρδιά μας και στη ζωή μας. Και θα σας πω γιατί. Για να κρατήσουμε την αιώνια ζωή. Για να μην μπορέσει ο διάβολος να μας πειράξει και να μας πλανήσει. Γι' αυτό να αγαπάμε τους γονείς, αδερφοί, και να τους θυμάμαι είναι καλό. Πολύ καλό. Ναι. Και οι γονείς να αγαπάνε τα παιδιά τους. Πολύ καλό. Και πρέπει να είναι έτσι. Να αγαπάμε και τα συγγενικά μας πρόσωπα. Και πολύ καλό. Να μην γίνουν αιτία, γιατί με αυτούς πρώτα θα εργαστεί ο διάβολος. Η πρώτη εχθρή του ανθρώπου θα είναι η οικιακή αυτού. Αυτούς θα βάλει να σε πολεμήσουν. Αυτοί που είναι δίπλα σου, αδερφέ. Στον Ιώβ έβαλε τη γυναίκα του. Δεν υπήρχε άλλο. Δεν έβαλε τους φίλους του. Δεν έβαλε τη γυναίκα του. Πάνε και πες του. Ψιθύρισέ του. Μην κρατάει την ακαιρεότητα. Μην είναι τόσο φανατικός. Ακόμα πιστοσμένη. Ενώ τα χάσε όλα. Πες του να βλασφημίσει το Θεό και να πεθάνει, να τελειώνει. Να ελευθερωθεί ο άνθρωπος. Και στον κόσμο λένε οι άνθρωποι, όταν ο άνθρωπος πεθαίνει, τώρα ελευθερώθηκε. Λέω, ελευθερώθηκε ή πήγε στον τόπο των βασάνων που λέγεται Άδης? Εάν έφυγε με τις αμαρτίες του, δεν ελευθερώθηκε. Αλλά τι, πήγε στον τόπο των βασάνων που λέγεται Άδης. Εάν έφυγε συγχωρεμένος και πλημμένος με το αίμα του Ιησού Χριστού, τότε ελευθερώθηκε η ψυχή του ανθρώπου, αδερφοί. Τότε ελευθερώνεται ο άνθρωπος. Γιατί άμα πεθάνει ο άνθρωπος με τις αμαρτίες του, αδερφοί, πάει όπως τον πλούσιο κατευθείαν στον τόπο των βασάνων. Όταν όμως φεύγει λυτρωμένος και λουσμένος με το αίμα του Ιησού Χριστού, τότε πραγματικά ελευθερώνεται από το σκήνομα αυτό, από τους πόνους, και πάει στην παρουσία του Κυρίου, του Θεού του. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί. Εδώ τα λέει όλα αυτά ο Κύριος, αδερφοί, για να καταλάβουμε με ποιον Θεό έχουμε να κάνουμε. Για να γίνει κάποιος μαθητής του, αδερφοί, θα πρέπει πραγματικά να πάρει στερεά απόφαση στην καρδιά του, να του πει: Κύριε, θέλω για σένα να ζήσω, σένα να ακολουθήσω, δώσε μου τη δύναμη, δώσε μου τη σοφία, δώσε μου τη διάκριση, να αρέσω σε σένα, Κύριε, και να μην χάσω την αιώνια ζωή, την οποία εσύ μου έδωσες. Γιατί θα προσπαθήσει ο διάβολος, αδερφοί, να μας πλανήσει, να μας απομακρύνει ή να μας ψυχραίνει με την αμαρτία ή με τον κόσμο. Είναι η δουλειά του αυτή. Να μας κατηγορήσει σίγουρα, να βάλει ανθρώπους να σε κατηγορήσουν, να σε κακολογήσουν. Γιατί όταν πιστέψεις θα έρθουν από το σπίτι σου και παπάδες και γιακοβάδες και ό,τι θέλεις. Θα προσπαθήσουν να σε εμποδίσουν, αδερφέ. Θα προσπαθήσουν. Αλλά μην αφήσεις τον Χριστό. Εθιμού τα λόγια του Κυρίου. Γιατί ο άνθρωπος που αγαπάει τον Χριστό, αδερφοί, δεν κάνει εύκολα πίσω. Οι μαθητές που μαρτυρήσανε για το όνομα του Ιησού Χριστού είχαν πάρει απόφαση, αδερφοί, στερεά, γιατί ξέρανε ότι εκείνη η ζωή,
Δεν είναι αλλού. Το να αρνηθώ τον Χριστό και να προδώσω τον Χριστό είναι, αδερφοί, σαν να απορρίπτω την αιώνια ζωή. Να απορρίπτω τα λόγια Του, τα ευλογημένα. Τα λόγια Του τα οποία μας αλλάξανε και μας κάνανε κτίσματα νέα, να τα απορρίπτουμε. Μην απορρίπτουμε τον Χριστό από τη ζωή μας, αδερφοί. Να αγαπήσουμε τον Κύριο, και είναι η πρώτη και μεγαλύτερα εντολή, το να αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου με όλη την καρδιά σου, τη διάνοιά σου και τη δύναμή σου, και όμοια ταύτιση είναι το να αγαπήσεις τον πλησίον σου, πατέρα, μητέρα, αδερφούς, αδερφάς, προσέξτε, σαν τον ίδιο σου τον εαυτό. Εδώ παρεξηγείται ο Κύριος, γιατί λέει να μισήσεις. Μα είναι ο Θεός της αγάπης, είναι ο Κύριος της αγάπης, δεν είναι του μίσους, αδερφοί. Πιστεύω ότι το καταλάβαμε, να μην πάρουν την πρωτιά μες στην καρδιά μας άλλα πράγματα εκτός από τον Ιησού Χριστό. Και λέει, ποιος από εσάς θέλει να οικοδομήσει ένα πύργο, δεν κάθε πρώτα λέει και να λογαριάσει τη δαπάνη. Που σημαίνει, τα βάζει κάτω, λογαριάζει τι λεφτά έχει, τι υλικά μπορεί να αγοράσει και μέχρι που μπορεί να το φτάσει, αδερφοί μου. Δόξα στον Θεό. Αδερφοί, όταν ο άνθρωπος μένει ενωμένος με τον Ιησού Χριστό, ενωμένος με τον Θεό, έχει πνευματικό πλούτο. Το ξέρετε? Γιατί τον τροφοδοτεί ο ουρανός, του δίνει ο Θεός, προσέξτε. Του δίνει την ικανότητα, του δίνει χαρίσματα πνευματικά, του δίνει αγάπη, του δίνει ειρήνη, του δίνει υπομονή, του δίνει το καρπό του Αγίου Πνεύματος, του δίνει διάκριση, ώστε ο άνθρωπος να διακρίνει, να καταλαβαίνει και να προχωράει, να οικοδομεί, αδερφοί. Να οικοδομείτε και η αγιωτάτη πίστη του εν Χριστώ Ιησού. Και να μην αφήσει την οικοδομή στη μέση. Άρχισε κάτι, άρχισα με τον Χριστό, όπως οι Γαλάτες αρχίσανε με το πνεύμα και τελειώναν με τη σάρκα. Να κάνουμε και περιτομή τώρα, να ακούμε και το Μωυσή τώρα. Δεχτήκαν τον Χριστό, πιστέψαν στον Χριστό, αναγεννηθήκανε, σφραγιστήκαν με το πνεύμα το Άγιο, μιλήσαν τα μεγαλεία του Θεού, λάβα χαρίσματα. Τώρα να πάμε και στο Μωυσή λιγάκι. Είναι σαν να λέγαμε εμείς τώρα να πάμε και στην παλιά μας θρησκεία και πάλι τώρα. Να μην τους σκανδαλίσουμε τους ανθρώπους. Να κάνουμε και τις παραδόσεις και τα έθιμα που κάναν οι πατέρες μας. Οι οποίοι λατρεύανε τα γλυπτά, τα ξύλινα, τα είδωλα, τα άφωνα. Να πάμε και εκεί τώρα. Όχι έτσι, αδερφοί. Μπερδευόμαστε και πλανόμαστε. Και χάνουμε το δρόμο μας πλέον. Δεν θέλει έτσι ο Θεός. Έτσι όπως αρχίσαμε, έτσι θα τελειώσουμε. Με τον Χριστό άρχισες, με τον Χριστό θα τελειώσεις, αδερφέ μου και αδερφή μου. Αδερφοί, τα υλικά ως προς οικοδομή θα μας τα δώσει ο Κύριος. Τους πολυτίμους λίθους. Το χρυσίον, το άργυρον. Ποιος θα το δώσει, ο κόσμος? Ο Κύριος θα μας τα δώσει. Γι' αυτό λέει, δεν υπάρχει άλλο θεμέλιο παρά το τεθέν που είναι ο Ιησούς Χριστός. Λέει τώρα, ας παρατηρεί και ας προσέχει ο καθένας πως επικοδομεί πάνω σε αυτό το θεμέλιο. Άλλοι οικοδομούν με ξύλα, με πέτρες, με άχυρα. Εύκολα πράγματα, αδερφοί. Τα βρίσκεις πολύ γρήγορα αυτά. Αλλά τους πολυτίμους λίθους, για να τους βρεις, θα πρέπει να τους ζητήσεις. Θα πρέπει να τους αποκτήσεις. Και πως αποκτούνται αυτά, αδερφοί? Με υπομονή, με προσκατέρεση, με προσευχή, με αγώνα πνευματικό. Και η σοφία δεν αποκτάται από σήμερα μέχρι αύριο. Άμα δεν τη ζητήσουμε από τον Θεό, δεν θα τη λάβουμε, το ξέρετε, αδερφοί. Γιατί ο Ιάκωβος στην επιστολή του λέει, εάν τις από εσάς, αδερφοί μου, είναι λυπή σοφία, ας ζητήσει, λέει, από τον Θεό, και ο Θεός, λέει, θα του δώσει. Γιατί όταν έρχομαι σε αδιέξοδα και δεν ξέρω πώς να προχωρήσω και πώς να οικοδομήσω, πώς να τοποθετήσω τα πράγματα του Θεού στη θέση τους και σωστά, θα ζητήσω την οδηγία και τη βοήθεια του Θεού. Ναι, να μην ζητήσω τη βοήθεια του αδερφού και της αδερφής. Από τον Θεό θα ζητήσω και θα μου δώσει, αδερφή μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί ο Θεός, αδερφή, μας δίνει τα πάντα. Ό,τι αν ζητήσουμε και είναι κατά το θέλημα αυτού, θέλει δώσει και θέλει κάμει εις εμάς. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο άνθρωπος που ζητάει, δεν ζητάει, συγγνώμη, δεν λαμβάνει. Γιατί λέει ο Κύριος στο λόγο του, ζητείτε και θέλει σας δοθεί. Δεν λέει μη ζητείτε, θα σας τα δώσει όλα ο Θεός. Κρούεται και θέλει σας ανοιχτεί. Πάσο ζητών ευρίσκει και πάσο ετών λαμβάνει και στο κρούντα θέλει ανοιχτεί. Άρα θα πρέπει να ζητάω από τον Θεό. Και θα πρέπει να ελέγχω την κατάσταση, τη ζωή μου θα ελέγξω, τον εαυτό μου θα ελέγξω.
Το έργο μου θα ελέγξω, αδερφοί μου. Πώς οικοδομώ? Μήπως έχω βάλει λάθος θεμέλιο, μήπως οικοδομώ πάνω στην άμμο? Γιατί θα έρθουν οι άνεμοι και οι ποταμοί και θα τα παρασύρουν όλα. Και ο κρυμνισμός θα είναι μεγάλος. Δεν θα οικοδομούμε σε ξένο θεμέλιο, αδερφοί. Ούτε σε παλιά θεμέλια. Δεν ευαρεστεί το Θεός. Εγώ έχω ωραία στοιχεία. Από την παλιά μου τη ζωή μου καλός άνθρωπος εγώ. Εγώ δεν έκανα αμαρτίες. Όχι, αδερφοί. Δεν οικοδομεί ο Θεός σε παλιό θεμέλιο. Το νέο θεμέλιο. Το θεμέλιο είναι ο Χριστός. Ο βράχος είναι ο Χριστός. Το θεμέλιο των Αποστόλων. Οι πέτρες, οι πρώτες, αδερφοί. Και θα πρέπει να μείνουμε στη διδαχή των Αποστόλων, αδερφοί. Σε αυτά τα οποία γράψαν και αυτά τα οποία διατάξαν, σε αυτά θα πρέπει να μείνουμε. Για να είμαστε αληθινοί χριστιανοί, αληθινοί μαθητές, αδερφοί μου, ώστε να ευαρεστήσουμε τον Κύριο με τη ζωή μας και το περιπάτημά μας. Γιατί άμα μείνει η οικοδομή μας στη μέση, θα μας γελιοποιήσουν, αδερφοί. Αλλά να, αυτός που άρχισε με τον Χριστό, κήρυτε τον Χριστό, ομολογούσε τον Χριστό, τώρα τι έγινε, τι έπαθε? Και να ξέρετε, αδερφοί, ότι ο άνθρωπος, άμα τα παρατήσει, τα έσχατα γίνονται χειρότερα των πρώτων. Θα του σερβίρει ο διάβολος πράγματα, θα του φέρει πράγματα μπροστά στη ζωή του, περισσότερα από ό,τι πριν, αδερφοί μου. Μπορεί να μεθούσα με σαμπάνιες και με ούζα, τώρα θα μου φέρει τα ουίσκια, τις τεκίλες, θα μου φέρει πράγματα. Θα μου τα φέρει όλα μπροστά. Δοκίμασε το ένα, δοκίμασε το άλλο, δοκίμασε το ένα, δοκίμασε το άλλο. Αδερφοί, θα πρέπει να προχωράμε, να κοιτάμε μπροστά. Όχι πίσω. Όχι πίσω, αδερφοί. Αλλά μπροστά. Θα ακολουθούμε τον Κύριο. Με αληθινή καρδιά. Με ταπεινή καρδιά. Δόξα στον Κύριο και με πνεύμα συντετριμένο, αδερφοί μου. Θα λένε ότι αυτός ο άνθρωπος άρχισε να οικοδομεί και δεν είναι να τελειώσει. Γιατί? Τελειώσαν τα αποθέματα. Τελειώσαν οι ρεζέρβες. Γι' αυτό, αδερφοί, να φροντίζουμε και εμείς το αγγείο μας να είναι γεμάτο με λάδι. Να μην αποφεύγουμε τις προσευχές. Α, σήμερα είναι η μέρα προσευχής. Έχει με δικαιολογημένο. Σήμερα πάει για ψώνια το ένα το άλλο. Αδερφέ, στις προσευχές να είσαι παρόν, να είμαστε παρόν. Στα κηρύγματα, στα μαθήματα παρόν. Στην κοινωνία με τους αδερφούς παρόν, αδερφέ. Άσε τα όλα στην άκρη. Παράτησέ τα, αδερφέ. Το καλύτερο παράδειγμα για μας είναι ο Ελισέ, ο άνθρωπος του Θεού. Είχε δουλειά. Είχε πόσα, 5 ζεύγη βοών, 10 ζεύγη βοών είχε. Με το κάλεσμα που έλαβε από τον Θεό για του προφήτου Ηλία που του έβαλε τη μιλωτή επάνω, δεν του είπε σε καλή ο Κύριος. Βάζει το χιτόνα ο προφήτης Ηλίας επάνω του και φεύγει. Μόλις του έπεσε ο χιτόνας επάνω του, που για μας ο χιτόνας είναι ο λόγος του Θεού που ακούσαμε, αδερφοί. Το κάλεσμα το οποίο λάβαμε είναι κάλεσμα αυτό, είναι πρόσκληση από τον Θεό. Λέει, Κύριέ μου, του λέει, περίμενε, του λέει. Λέει, τι σε έκαμε, άνθρωπέ μου, του λέει. Σε έκαμε τίποτα. Απλώς το χιτόνα μου έβαλα επάνω σου. Τι έγινε εκεί πέρα, αδερφοί, αυτή τη στιγμή? Λέει, περίμενε να αποχαιρετήσω τους δικούς μου, λέει, και έρχομαι να σε ακολουθήσω. Πώς κατάλαβε ότι ήταν πρόσκληση από τον Θεό, αδερφοί? Ήξερε ότι αυτός ο άνθρωπος που πέρασε από κοντά του και δίπλα του ήταν άνθρωπος του Θεού. Και να μου βάζει αυτό το χιτόνα το δικό του να το ρίχνει επάνω μου στη πλάτη. Τι έγινε εκεί πέρα? Άναψε φωτιά μέσα του, αδερφοί. Έκαψε, λέει, έσφαξε τα βόδια που όργωνε. Αυτό είναι ακραίο πάντως. Αυτό είναι πολύ ακραίο. Έσφαξε τα βόδια που όργωνε. Έκαψε, λέει, και τα εργαλεία εκεί πέρα του ζευγολάτη του Γεωργού. Έψησε τα βόδια, τα μοίρασε στου να τα φάνε. Και λέει, έρχομαι τώρα να σε ακολουθήσω. Και άμα δούμε το παραπέρα, δεν λέει ότι ο Ελισέ ήταν ο προφήτης. Ήταν ο άνθρωπος που έριχνε νερό στα χέρια του ανθρώπου του Θεού. Ούτε τίτλους, ούτε δόξες, ούτε μεγάλα πράγματα. Ξέρετε τι έκανε? Έπαιρνε νερό με ένα αγγείο, το γέμιζε στο ριάκι, δεν ξέρω, πηγάζει σε καμιά πηγή και κουβαλούσε νερό, αδερφοί, και έριχνε στα χέρια του Ηλία για να πλένεται ο Ηλίας τα χέρια, το πρόσωπο, τα πόδια. Αυτό έκανε. Ακούτε, αδερφοί? Μα γι' αυτό με κάλεσε ο Κύριος. Να κουβαλάω νερό, να φέρνω νερό στον άμβονα, γι' αυτό με κάλεσε. Γι' αυτό σε κάλεσε και γι' αυτό με κάλεσε, αδερφέ. Μα να ξεσκονίζω, να καθαρίζω. Εκεί θα φανεί, αδερφοί,
εάν είμαστε πιστοί και μπορεί ο Θεός να μας εμπιστευτεί. Εάν στα ολίγα φανούμε πιστοί, σε πολλά θα μας καταστήσει ο Θεός. Εάν στα ειδικά μας δεν φανούμε πιστοί, ποιος θα μας εμπιστευτεί τα ξένα, αδερφοί, των άλλων. Πέστε μου, ευχαριστούμε τον Θεό. Αδερφοί, να φανούμε πιστοί εις τον Κύριο, είτε με τα λίγα, είτε με τα πολλά. Γιατί και η ευλογία και η μισθαποδοσία έρχεται από τον Κύριο τον Θεό μας. Να τελειώσουμε το έργο το οποίο αρχίσαμε, να τελειώσουμε το δρόμο αυτό που ξεκινήσαμε μαζί με τον Κύριο, γιατί στο τέλος μας περιμένει ο Στέφανος της ζωής και ο Στέφανος της δόξης, τον οποίο θα δώσει ο ίδιος ο Κύριος σε σένα και σε μένα, αδερφέ. Γι' αυτό ο αγώνας μας στον Κύριο δεν είναι μάταιος. Μην τα βλέπουμε έτσι, αδερφοί. Μην σκεφτόμαστε έτσι. Γιατί έχουμε να κάνουμε με έναν Θεό, ο οποίος πραγματικά ερευνά καρδίες και νεφρούς, αλλά και διαλογισμούς. Προσέξτε. Γιατί εάν τα γνωρίζουμε αυτά, θα έχουμε φόβο Θεού μέσα μας και θα περιπατούμε με φόβο, να μην πω με τρόμο, μη σκανδαλιστεί κανείς, αδερφοί, εις την οδό του Κυρίου. Γιατί έχουμε να κάνουμε με τον Θεό του ουρανού και της γης. Δεν έχουμε να κάνουμε με έναν θνητό άνθρωπο, αλλά έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος άφησε τους ουρανούς, ήρθε στη γη, τελείωσε το έργο του Θεού, το σχέδιο του Θεού και δήλθε τους ουρανούς. Προσέξτε, είναι ο πρώτος άνθρωπος που μπήκε μέσα στους ουρανούς και είναι εκ δεξιών της δυνάμεως και μεσητεύει για μένα και για σένα μέχρι τώρα, αδερφέ μου και αδερφή μου. Είναι μάτιον ο κόπος αυτός? Είναι μάτιον να δουλεύει τι στον Θεό? Που στο κάτω κάτω, αδερφοί, είναι το συμφέρον μας αυτό. Προσέξτε. Και ό,τι κάνουμε το κάνουμε για τον εαυτό μας. Αλλά ο Θεός θέλει να μας βάλει, αδερφοί, στο δρόμο Του, ώστε να τον περιπατούμε σωστά. Όχι όπως ακούσαμε, όπως μας μάθαμε, όπως είναι γραμμένα στο Λόγο του Θεού. Αφού εκλέξαμε τον Χριστό στη ζωή μας, να κρατήσουμε τον Χριστό στη ζωή μας. Ό,τι και να γίνει, ό,τι και να έρθει, ό,τι σου πούνε, ό,τι σου κάνουνε, μην αρνηθείς τον Χριστό. Μην πουλήσεις τον Χριστό. Μην ανταλλάσσεις τον Χριστό με τίποτα στη ζωή σου. Ούτε με τη γυναίκα σου, ούτε με τα παιδιά σου, ούτε με τα αδέρφια σου, ούτε με τα υπάρχοντά σου. Μην ανταλλάσσεις τον Χριστό. Γιατί, αδερφοί? Γιατί αυτός είναι η είσοδος για τον ουρανό και το εισιτήριο. Όταν κάποιος ταξιδεύει με το αεροπλάνο χωρίς εισιτήριο, μπορεί να μπει μέσα? Πού να μπεις χωρίς διαβατήριο? Λοιπόν, το διαβατήριο και το εισιτήριο για τη βασιλεία του ουρανού είναι ο Ιησούς Χριστός. Άμα χάσω τον Χριστό, έχασα τη ζωή, έχασα τα πάντα. Αδερφοί, θα κρατήσουμε τον Χριστό. Θα μείνουμε με τον Χριστό και δεν θα τον αφήσουμε ποτέ στη ζωή μας. Ό,τι και να προκύψει, ό,τι και να συμβεί, ο Χριστός μπορεί να κάνει τα πάντα στη ζωή σου και να αλλάξει τα πάντα στη ζωή σου. Και τότε εσύ θα τον δοξάζεις και τον ευχαριστείς. Και ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας, ισχύει ο λόγος που λέει στην προσδρομή στο 8ο κεφάλαιο. Πάντα συνεργούσεις στο αγαθόν ή στους αγαπούντας τον Θεό. Εάν αγαπάς τον Θεό, μη φοβάσαι, αδερφέ μου και αδερφή. Δεν θα σε αφήσει, δεν θα σε εγκαταλείψει, θα είναι μαζί σου μέχρι τη συντέλεια του αιώνος. Αμήν.